Τώρα την έχω πρώτο και τη δεύτερη και τη τρίτη. Μου αρέσουν όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου να σας πω. Το πρώτο που ήθελα να σας πω ότι στο σταυρό πάνω που έχουμε πάλι την ύψη στη τιμή και ευλογία. Να έχουμε Άγιο Λείψανο μου και γιορτάζει αύριο. Είναι όσοι ο Δαβίδ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε δεκαετίες ολόκληρες πάνω σε μια μυγδαλιά, μια μεγάλη μυγδαλιά στο χωριό, το φτιάξε κρεβατάκι και εκεί δεν έφυγε από εκεί καθόλου. Τι άσκηση κάνουν αυτοί οι πατέρες, πόση αγάπη είχαν για τον Θεό. Πόση αγάπη μπορεί να είχαν για τον Θεό να αφιερώνονται. Και σας έχω και έναν Άγιο έκπληξη σήμερα. Όταν διάβαζα χτες τη ζωή του, έμεινα, τη διάβασα μία, τη διάβασα δύο, τη διάβασα πέντε, τη διάβασα δέκα και μου έλεγε η Παπαδιά, ακόμα δεν κοιμήθηκες. Λέω, μ' αρέσει πολύ αυτός ο Άγιος και θα πω αύριο για αυτόν τον Άγιο. Η δεύτερη κατηγορία Αγίων που γιορτάζουμε σήμερα είναι όλοι οι νεομάρτυρες Άγιοι, όσοι μαρτύρησαν μετά την άωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας. Και εγώ θα συμπληρώσω και όσοι μαρτυρούν ακόμα εκεί που βρίσκονται στην Τουρκία ή κάτω από τους Άραβες, οι οποίοι κρατάνε την πίστη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μέσα στην Τουρκιά έχει πολλές χιλιάδες κρυπτοχριστιανούς, μπορεί να είναι εκατομμύρια οι κρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι έχουν τόπους και μέρη να πηγαίνουν και να κρύβονται και να λατρεύουν τον Θεό και να κάνουν λειτουργίες. Πόσο σπουδαία πράγματα είναι όλα αυτά τα δω. Τέταρτο που θα ήθελα να πω σήμερα, μια λέξη όμως, πονάω να πω περισσότερα, είναι όλα αυτά που γίνονται στη Ρωσία και στην Ουκρανία και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης όπου γίνονται πόλεμοι και ο ένας σκοτώνει τον άλλο. Πόσο χαζοί είμαστε οι άνθρωποι να σκοτωνόμαστε. Και για να κάνουμε λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί όταν ανάβουμε τέτοιες φωτιές μεγάλες, της Παπαδιάς είναι αυτό το τηλέφωνο. Ο γιος της τηλέφωνο να κρατήσει. Μαμά, τελειώσατε. Είδατε που είσαι παιδιά. Πόσο χαζοί είμαστε οι άνθρωποι να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. 1,5 χρόνο πόλεμος είναι στην Ουκρανία. Πόσες χιλιάδες βόμβες πέσανε. Πόσο αίμα χύθηκε και μυαλό δεν πάει. Και τώρα τσακώνονται αυτοί που επιτέθηκαν μεταξύ τους. Άμα χάσεις το μυαλό, άμα χάσεις το φόβο του Θεού, άμα χάσεις την αγάπη, μετά γίνεσαι χειρότερος από τα άγρια παιδιά. Και ο ένας σκοτώνει τον άλλον και το χαίρεται κιόλας. Πληρώνουν, λέει, στρατό για να σκοτώνουν. Είναι και το παιδό. Μισθοφόρο τους πληρώνουν για να σκοτώνουν. Και τους θέλουν και άγριους να πολίτες. Τώρα να σας πω για τον Άγιο αυτό δύο λόγια. Καταρχάς σήμερα γιορτάζει η Αγία Φεμπρονία που ήταν, λέει, τόσο λέει όμορφη και για να κρυφτεί, γιατί την κυνηγούσαν όλοι οι ιδωλολάτρες να την παντρευτούν, πήγε και κρύφτηκε και έγινε μοναχή. Και όταν πήγε, λέει, ένας στρατιωτικός διοικητής στην περιοχή και την είδε τόσο όμορφη, ας ήταν ντυμένη μοναχή, φαίνονταν την ομορφιά της, πήγε και το είπε στον έπαρχο. Και ο έπαρχος ήθελε να την πάρει δικά του και της υποσχέθηκε, της έταξε πλούτη, δόξα, παλάκια, τίποτα, και έμεινε εκεί και στο τέλος μαρτύρησε, λέει, είναι το κεφάλι σου. Ο Άγιος μου τώρα, που με συγκίνησε, Άγιος Προκόπιος Μύρνης. Αυτός
χριστιανός, Ρωμιός. Ένα όμως που κάποια στιγμή έφυγε και πήγε και έγινε μουσουλμάνος. Γιατί φοβήθηκε, τον πίεσαν, τον φόβησαν, του έταξαν. Έγινε μουσουλμάνος, για φανταστείτε τώρα μουσουλμάνος και άγιος. Και πήγε λέει μετά στη Σμύρνη και ξαναγύρισε στο Χριστό, διότι είχε πολλές τύψεις. Πώς άφησα λέει εγώ την πίστη μου, πώς άφησα το γένος μου, πώς άφησα την παράδοσή μου. Και ξαναγύρισε και έγινε χριστιανός. Και ήταν τόσο ζηλωτής λέει χριστιανός, που τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Και όταν τον πήγα λέει στον μουφτή να τον δικάσει, αυτός είχε τόση χαρά, τόση λέει σπουδαία χαρά και φαίνονταν ότι ήθελε να μαρτυρήσει, που οι δήμοι του δεν θέλησαν να τον σκοτώσω. Και τότε τι να κάνει ο αγάς της περιοχής, φώναξε λέει έναν πόπο τώρα, πώς τη λέει τη λέξη εκεί, από αυτούς που αρνήθηκαν τον Χριστό πάλι, που ήταν Ρωμιός και αρνήθηκε. Γι' αυτός λέει δεν είχε καμιά τύψη, κούψε το κεφάλι. Πού έμεινα εγώ? Έμεινα στο ότι και όταν έγινε μουσουλμάνος, επειδή είχε αγαπή καρδιά, η χάρη του Θεού τον ακολουθούσε. Διότι ο Χριστός μας δεν κάνει πίσω από την αγάπη του. Άστινα μωρέ να κάνει καμία ωραία φόρμα, αγάπη μου. Αφού εγώ την αγαπάω. Ο Χριστός λοιπόν είναι εκεί και όταν θα αμαρτήσουμε και όταν θα κάνουμε κάτι χαζό ή κακό ή αμαρτωλό, πάλι είναι εκεί και μας περιμένει και κάνει το πάθος για να σε ξαναφέρει στον ίσο δρόμο. Το απολωλός πρόβο που εγώ ήμουν, είπαμε πριν λίγο, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Φέρε με πίσω. Ακριβώς αυτό έγινε εδώ με τον Άγιο Προκόπιο. Τον έφερε πίσω ο Χριστός και τον έσωσε. Δεν τον έσωσε μόνο, μας τον έκανε και παράδειγμα μάρτυρ Άγιο της Εκκλησίας. Μέσα στους νεομάρτυρες είναι λέει η ιστορία. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι αυτοί οι οποίοι μαρτύρησαν τα 400 χρόνια σκλαβιά. Μέσα σε αυτούς είναι και ο άλλος ο Άγιος, ο Χρήστος ο Κυπουρός. Τον αγαπώ και έχουμε πολύ πολύ έτσι εκεί πέρα, στη Σαρακίνα. Να είστε καλά, να μην πούμε πολλά σήμερα, έχουμε κι άλλες υποχρεώσεις. Γι' αυτό τελειώσαμε και λίγο πιο νωρίς. Θα λειτουργήσω πέρα στη Σαρακίνα Πέτρο και Παύλου και εδώ θα κάνουμε, σας στέλνω όμως εδώ. Μην τους ξεχνάμε τους Αγίους πάλι. Ξεχνάμε τους Αγίους και μετά μας ξεχνάει και αυτοί. Θα κάνουμε την Αγρυπνία στις 4 του μηνός και θα πανηγύρει του ναού μας. Άγιος ο Θανάσιος ο Αθωνίτης. Ασκητής μεγάλος ηγούμενος. Έφτιαξε το μοναστήρι το πρώτο στο Άγιον Όρος. Είναι αυτός που μας χάρισε το Άγιον Όρος. Και γιορτάζει ένας ακόμα σήμερα που έκτισε μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Ο Άγιος Διονύσιος που έφτιαξε τη Μονή του Διονυσίου. Και επειδή μιλάμε για Άγιον Όρος, θέλω να το προσέξετε όλοι. Θα πάμε εκδρομή το γύρο του Αγίου Όρους. Για άντρες, για γυναίκες και παιδιά. Και θα μας κατεβάσουν δεκάδες Άγια Λείψανά
όλων των μεγάλων Αγίων, της Αγίας Άννης, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Βαρβάρας. Θα είναι 6 του μηνός. Να δηλώσετε στην Παπαδιά για να δούμε πόσα λεωφορεία θα χρειαστεί να βάλουμε. Και επειδή οι μέρες είναι ευλογημένες τους εδώ με Αγίους Πολλούς, μετά από τον Άγιο Θανάσιο θα πάμε τον γύρο του Αγιώρος να προσκυνήσουμε και μετά θα κάνουμε άλλη αγρυπνία στις 11 του μηνός που είναι του Αγίου Παϊσίου και εκείνη την εβδομάδα θα πάμε κόνησα και με το χωριό του Γέροντα Παϊσίου. Άλλη εκδρομή, είπα να το ρίξουμε στα γλέντια και στις εκδρομές. Μ' αρέσουν εμένα οι εκδρομές. Πρώτον γιατί δουλεύουμε και προσκυνάμε σε υπέροχα μέρη και δεύτερον γιατί είμαι μαζί σας τόσες ώρες και τόσες μέρες. Η μία εκδρομή στο Όρος έχει 20 ευρώ και η άλλη εκδρομή στην Κόρνηθα έχει 90 ευρώ. Τα 20 ευρώ είναι για το λεωφορείο και για το καράβι. Όποιον και να ρωτήσετε, αν δεν είναι έτσι, εγώ θα σας πληρώσω μόνο το εισιτήριο. Όποιον και να ρωτήσετε στο Όρος, το έχει πάνω από 40 ευρώ την εκδρομή. Εμείς την έχουμε στη μισή τιμή, έτσι. Τόσο είναι δηλαδή, δεν το κάνουμε και δεν πληρώνουμε τις έχουμε μας, αλλά τόσο είναι και τόσο το έχει. Και στην Κόρνηθα, τη φθηνότερη εκδρομή που μου δώσαν τα τρακτορία ήταν 120 ευρώ. Εμείς την κάναμε 90, γιατί έκατσε ο παπάς με τις ώρες το τηλέφωνο και έκλεισε και ξενοδοχεία και λεωφορεία και είδε τα μέρη που θα πάμε, που θα σταματήσουμε και που θα περάσουμε ωραία. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Γι' αυτό θέλω να είστε καλά, να περνάτε ωραία και να είστε χαρούμενοι. Χαρούμενοι. Γιατί λέει δεν σκότωναν η Δήμη τον Άγιο Κόκκινο, γιατί ήταν πολύ χαρούμενος. Γιατί ήταν πολύ χαρούμενος. Γιατί είχε γεμίσει μέσα το από Θεό και από την αγάπη του Θεού. Και από την αγάπη τη δικιά του στο Θεό. Έτσι να είμαστε μέσα. Δεν μου αρέσει να βλέπω κατσούφιδες. Και ας εγώ που σας βλέπω, ο Θεούλης δεν θέλει να μας βλέπει κατσούφιδες. Χαρούμενος μας θέλει. Να χορεύουμε, να γλεντάμε, να χαιρόμαστε. Έλεγε ο πατήρ Στέφανος του Δανειλαίου, ένα απόγευμα κάναμε σπερινό και τον τραγουδούσε τον σπερινό. Αυτός ήταν από τους καλύτερους ψάχτες στο Άγιο Μάος. Έτσι ήταν τους δικούς μας εδώ που τον τραγουδάμε. Και γυρίζω και του λέω και σταματάει και μου λέει «Το χορεύω μέσα μου το τροπάριο». Το χορεύω. Γιατί χορεύουμε το Θεό μας. Έχουμε τίποτα που δεν είπαμε. Ε? Και το πώς σας αγαπάω τώρα. Όποιος θέλει μετά να καθίσει το τραπέζι. Τελειώνει όμως μόνο Κυριακής ώρα. Για να ησυχάσω λίγο. Να πάτε να κάνετε κάποια μεγάλη αμαρτία, να έχουμε μετά να λέμε. Ακούσουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε μετά, ποιος με σώσει. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά να έχουμε καμιά φεβρονία που σε αγάπη με εσύ.